Γεια σας αγαπητοί φίλοι, διεθνή μέσα λένε ότι η Ελλάδα σκέφτεται να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ήδη σας είπαμε σε εκπομπή που κάναμε εχθές ότι γίνεται συζήτηση η Ελλάδα να στείλει 32 οβιδοβόλα των 105 χιλιοστών στην Ουκρανία. 32 M101 A1 σε κάθε περίπτωση. Τα διεθνή μέσα όπως το The Voice of Ukraine που επικαλείται το Voice of America, τη φωνή της Αμερικής, λέει ότι το ενδεχόμενο να αυξήσει στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει δηλώσει ο ειδικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη χώρα, Σπύρος Λαμπρίδης. Ξεκινήσαμε να παρέχουμε βοήθεια πολύ πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία για τα μαχητικά F-35 από τη ΣΥΠΑ, είπε ο Έλληνας ειδικός εκπρόσωπος στην Ουκρανία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές. Πρόκειται περί μονομερούς ενέργειας της Ελλάδας, η Ουκρανία υπερασπίζεται την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δώσουμε ό,τι μπορούμε, φυσικά χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την εθνική μας άμυνα. Αυτό κάνουμε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να αυξήσουμε τις συνεισφορές μας σε αυτό το τομέα. Ο ίδιος είπε επίσης ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εκπληρώνει το καθήκον της. Αυτές είναι εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ φίλων. Προμηθεύουμε την Ουκρανία ό,τι μπορούμε και ό,τι μας ζητήθηκε να παρέχουμε στο επίπεδο που μπορούσαμε, ενώ πριν ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης των Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα σκοπεύει να συμμετάσχει ενεργά στη μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας. Γράφει το site ή στο σελίδα της The New Voice of Ukraine. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε η Ελλάδα να λαμβάνει υπόψη της γενικότερα τους γεωπολιτικούς παράγοντες, τις ισορροπίες δυνάμεων ανάμεσα στις υπερδυνάμεις και το συμφέρον της χώρας. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.